Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπομπότη για την πρόσκληση αυτή και όλους για την υπομονή σας να είστε εδώ πέρα. Στα επόμενα 20-25 λεπτά δεν θα προσπαθήσω να απαριθμίσω τι έχουν πει οι καινούργιες μελέτες ή τι κάνει το ένα φάρμακο ή τι κάνει το άλλο. Θα προσπαθήσω να σας δώσω τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει τίποτε, τα τελευταία 20-25 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Αυτά είναι τα conflict of interest. Αυτό που έχω καταλάβει και νομίζω οι περισσότεροι αρχίζουν και το βλέπουν και άμα δεν μπούμε σε αυτή τη λογική, δεν θα θεραπεύσουμε ποτέ την κολπική μαρμαργή, είναι ότι η κολπική μαρμαργή είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου από κάτι άλλο που κρύβεται από πίσω. Είναι ένα κομμάτι από ένα σύνδρομο. Και το αριθμικό γεγονός, η κολπική μαρμαριγή, παλιότερα πιστεύαμε ότι αυτό δημιουργεί τα εγκεφαλικά, αυτό δημιουργεί τις επιπλοκές κτλ. Όντως, για έναν αριθμό ασθενών μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά τα τελευταία δεδομένα μας ανατρέπουν σιγά-σιγά αυτό και πρέπει τουλάχιστον οι νεότεροι συνάδελφοι να αρχίσουν να μπαίνουν σε αυτή τη λογική για να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε και τις θεραπείες που υπάρχουν. Υπάρχει τεχνολογία πάρα πολύ. Αλλά ο κλινικός γιατρός θέλει ένα μπούσουλα για να ξέρει πότε θα ανησυχήσει και πότε δεν θα ανησυχήσει. Και βεβαίως, ποιον άρρωστο θα στείλει για επεμβατική θεραπεία, ποιον άρρωστο θα προφυλάξει με φάρμακα ή όχι, ποιον άρρωστο θα τον αφήσει στην ησυχία του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα από τον ΑΤΕΛ, ο οποίος είναι πρωτοπόρος βεβαίως της παθοφυσιολογίας της κολπικής μαρμαριγής, που συσχετίζει την κλινική εικόνα με την πορεία και το υπόστρωμα. Αυτό νομίζω είναι, αν θα ήθελα να μείνει κάτι σήμερα, είναι πώς από την κλινική εικόνα μπορούμε να πούμε ότι αυτός έχει μάλλον αυτό, κάνει του αυτό ή μην του κάνεις εκείνο. Και βεβαίως η κολπική μαρμαριγή στους περισσότερους ξεκινάει σαν παροξυσμούς, κάποτε την ανατάσσουμε είτε ηλεκτρικά είτε με φάρμακα. Μπορεί να συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες, αλλά όσο περνάει η ηλικία και γνωρίζετε ότι η κολπική μαρμαριγή είναι ένα ίδιο των ηλικιωμένων και μάλιστα των δυτικών κοινωνιών, αρχίζουν να γίνονται περισσότερα τα επεισόδια. Βλέπετε ότι σαφώς έχει σχέση η ηλικία και ό,τι σημαίνει αυτό. Οι διάφορες νόσοι, οι καρδιαγγειακές, οι οποίες εμφανίζονται μετά τα 40 και όλη αυτή η παράξενη θεωρία του remodeling από την ίδια την κολπική μαρμαριγή. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές το AF begets AF, θεωρία του Αλέση, η οποία επιβεβαιώθηκε πειραματικά και βεβαίως αυτό μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις, μην αφήνεις τον άρρωστο, ειδικά το νέο, σε κολπική μαρμαριγή, διότι όσο τον αφήνεις, τόσο η κολπική μαρμαριγή θα καθίσει εκεί πέρα και δεν θα φύγει. Και όσο περνάει ο καιρός, βλέπετε ότι το κλινικό του σύνδρομο σχετίζεται με το υπόστρωμα. Τεχνολογία απεικόνηση. Εγώ άρχισα να καταλαβαίνω τα τελευταία 5-6 χρόνια όταν ήρθε η απεικόνηση και μπορούμε να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Η μαγνητική τομογραφία, υπάρχει πολλή συζήτηση αν μπορεί να απεικονίσει την ίνωση που μιλάμε όλοι πλέον για την ίνωση. Αυτό είναι από την ομάδα του Μαρούς, οι οποίοι αναπτύξανε την τεχνική αυτή και βλέπουμε λοιπόν ότι όσο πιο λιγότερη ίνωση έχεις, τόσο λιγότερα επεισόδια κολπικής μαρμαριγής μπορείς να έχεις και αυτό σχετίζεται και με το πώς εκφράζεται κλινικά. Παροξυσμική, εμένουσα ή μακρά διαρκείας εμένουσα. Δύο slides που έχω δανειστεί από το φίλο μου τον Μιχάλη τον Εφρεμίδη, που ακριβώς δείχνει ότι ο φαινότυπος μπορεί να είναι ο ίδιος, αλλά από πίσω το τι γίνεται είναι τελείως διαφορετικό. Αυτός είναι ένας νέος ασθενής με εμένουσα κολπική μαρμαριγή. Αυτό είναι η τριζιάστατη χαρτογράφηση του αριστερού κόλπου. Με αυτό το χρώμα είναι το φυσιολογικό μυοκάρδιο και με αυτό το χρώμα είναι οι περιοχές χαμηλού δυναμικού. Ίνωση, αν μπορείτε να δείτε. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν μία κατανομή αρκετά καλή. Παρόμοιος ασθενής, με παρόμοιο φαινότυπο, αλλά με τελείως διαφορετικό κόλπο. Αν λοιπόν στον προηγούμενο ασθενή του δώσετε φάρμακα, θα δουλέψουν πολύ καλά. Αν σε αυτόν τον ασθενή του δώσετε φάρμακα, δεν θα δουλέψουν καθόλου.
Αν τον προηγούμενο ασθενή του κάνετε το κλασικό ablation, θα πάει πάρα πολύ καλά. Αν σε αυτόν τον ασθενή του κάνετε το κλασικό ablation, μάλλον δεν θα πάει καλά. Και ήδη τα τελευταία 4-5 χρόνια αρχίζουμε και μιλάμε γιατί ο κόλπος πάσχει. Και αρχίζουμε και αναφέρεται η έννοια της κολπικής μυοπάθειας. Αυτό είναι ένα consensus paper, το οποίο ακριβώς προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση και διακρίνει 4 διαφορετικούς τύπους, αυτόν που έχει κυρίως από τα μυοκαρδιακά κύτταρα, αυτά που πολλές φορές υπερτερεί η ίνωση, μεικτού τύπου και διηθητικού τύπου. Να σας θυμίσω, λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία είναι αυτό που λέμε, πλέον δεν ισχύει η ιδιοπαθής κολπική μαρμαργή, γενετικά σύνδρομα, μην ξεχνάτε το σύνδρομο Μπρουγκάντα. Και βεβαίως σε αυτήν την κατηγορία είναι οι καπνίζοντες και οι ηλικιωμένοι. Αυτό το paper δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, προχθές, που είναι από την Δανία, που ακριβώς δείχνει με τη χρήση του γαδολινίου και τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας στον κόλπο, ότι όσο περισσότερο ίνωση έχει ο κόλπος, όπως απεικονίζεται με το γαδολίνιο, τόσο είναι χειρότερη η πρόγνωση του ασθενούς όσον αφορά τα επεισόδια της κολπικής μαρμαργής. Και αυτή εδώ είναι μια αυστηρή σειρά. Οι ασθενείς φορούσαν εμφυτευμένο χόλτερ. Εμείς δεν έχουμε αυτή την τεχνολογία ή δεν μας αρέσει αυτή η τεχνολογία. Και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, λοιπόν, από το καρδιογράφημα, αν μπορούμε να προβλέψουμε από το Big Wave κτλ. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Ήρθε η μόδα, παρήλθε, ξαναήρθε η μόδα και τώρα έχει ξαναέρθει η μόδα. Και θα σας παρουσιάσω λίγο το τι κάναμε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια. Με τη χαρά που είχαμε να συνεργαζόμαστε με τους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους της έδρας της ιατρικής πληροφορικής, δώσαμε τα κλινικά δεδομένα, αυτοί μας δώσαν τα μαθηματικά εργαλεία και κάναμε άλλου τύπου ανάλυση από την κλασική Fourier ανάλυση που έχουν οι περισσότερες μελέτες. Χρησιμοποίησαμε την συγκεκριμένη ανάλυση με κυματίδια. Θα μου πείτε τι είναι τα κυματίδια. Είναι μια μαθηματική προσέγγιση η οποία παίρνει 3 παραμέτρους μαζί, αντί για 2 που παίρνει η ανάλυση κατά Fourier. Και τέλος πάντων, εδώ πέρα καταγράφουμε τις συχνότητες και βλέπετε ότι ένας ασθενής με ιστορικό κολπικής μαρμαργής έχει διαφορετικές συχνότητες από έναν φυσιολογικό. Κλινικά, πώς μεταφράζεται αυτό? Βρήκαμε κάποιες παραμέτρους και είδαμε ότι μπορεί να προβλέψει όταν έχει αυτές τις παραμέτρους. Θα μου πει όμως ο κύριος Κανονίδης, τι με νοιάζει εμένα αυτά. Εγώ θέλω να μου πεις αν ο άρρωστος θα κάνει κολπική μαρμαργή ή όχι. Προχωρήσαμε λοιπόν παρακάτω και με μεγάλη μας έκπληξη, αυτή είναι μια δημοσίευση από την διατριβή του Δημήτρη του Φίλου, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Καταγράψαμε λοιπόν και είδαμε για πρώτη φορά ότι υπάρχουν πολλές δευτερεύουσες διαφορετικές μορφολογίες κυμάτων ΠΕ, οι οποίες δεν είναι έκτακτες συστολές. Και το τονίζω αυτό. Και αυτές οι δευτερεύουσες μορφολογίες είναι πιο συχνές στους ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό παροξυσμικής κολπικής μαρμαργής. Πήραμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα και τα βάλαμε πλέον χρησιμοποίησαμε την τεχνητή νοημοσύνη και βγάλαμε έναν αλγόριθμο χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα με πολύ μεγάλη προβλεπτική αξία. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν προβλήματα εν γενή. Και αυτή είναι μια τελευταία μας δημοσίευση, η οποία ήταν στις 5 καλύτερες δημοσίευσεις στο ΙΡΑ, το οποίο δυστυχώς δεν έγινε ούτε διαδικτυακά και παρέμεινε εκεί πέρα. Τι κάναμε εδώ πέρα? Πήραμε όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία ούτε εγώ τα καταλαβαίνω πολλές φορές, τα χωρίσαμε ανάλογα με τη μορφολογία, τεχνικά θέματα και με την ανάλυση των κυμάτων ΠΕ, μπήκαν σε έναν αλγόριθμο και αυτός ο αλγόριθμος έβγαλε ότι μπορεί να προβλέψει με πολύ καλά αποτελέσματα και να διακρίνει αυτόν που έχει ιστορικό κολπικής μαρμαρίγης ή όχι. Όλοι νομίζαμε παλιά ότι όταν κάνεις το αριθμικό επεισόδιο, όταν σταματάει, τότε παθαίνεις το εγκεφαλικό. Αυτό δεν διδάσκαμε, κύριε Πυργάκη, ότι μόλις σταματήσει το... Αυτό όμως αποδείχθηκε από την μελέτη Impact, η οποία ήταν μελέτη σε πάνω από 2.500 ασθενείς, που φορούσαν
συσκευές και είχαν ιστορικό κολπικής μαρμαριγής, ότι ήταν ένα μεγάλο τραγικό, μια τραγική πλάνη. Εδώ είναι οι ασθενείς, περίπου οι μισοί ασθενείς αυτής της μελέτης, εδώ είναι αυτοί που πάθανε εγκεφαλικό. Η γραμμή αυτή εδώ δείχνει το εγκεφαλικό. Και τα μαύρα είναι τα διάφορα αριθμικά επεισόδια αν σχετίζονταν με το εγκεφαλικό. Αν πάρετε αυτό τον ασθενή, λοιπόν, έχει πάρα πολλά, με πολύ ψηλό φορτίο κολπικής μαρμαριγής, παθαίνει το εγκεφαλικό του, το κλασικό σενάριο. Γιατί αν πάρετε αυτόν τον ασθενή όμως που έπαθε το εγκεφαλικό, δεν έχει κανένα αριθμικό επεισόδιο. Ή αυτός ο ασθενής έχει ένα επεισόδιο αφού έπαθε το εγκεφαλικό μετά. Και αυτός και αυτός. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Η τριάδα λοιπόν που μάθαμε, κύριε Μπομπότη, εμείς οι παλαιότεροι του Βύρχου, που έχει σχέση με την, τη θρόμβωση, ισχύει. Η απάντηση είναι ότι μάλλον ισχύει, αλλά μπαίνουν και άλλα πράγματα. Ας το δούμε λοιπόν από διαφορετική μεριά. Αυτό είναι η τομή ενός αγγείου. Εγώ θα τολμούσα να πω και ίσως κάνω λάθος, αλλά για λόγους απλότητας θα έλεγα ότι σχετίζεται η κολπική μαρμαριγή, είναι η έκφραση κάποιων μηχανισμών που είναι προθρομβωτικοί, που εκφράζονται, δηλαδή ό,τι παράγοντες κλινικούς έχετε στο ChatVast, βλέπετε ότι υπάρχει αντίστοιχη μοριακή έκφραση στο ενδοθήλιο και εκφράζεται στους διάφορους υποδοχείς, οι οποίοι στη συνέχεια κλείουν την καταιγίδα της πήξης. Άρα, όταν κάτι δεν πάει καλά εδώ, εκφράζονται αυτές οι πρωτεΐνες και δημιουργούν αυτό το προθρομβωτικό, την προθρομβωτική κατάσταση, η οποία μπορεί να υπάρχει χωρίς να υπάρχει το αριθμικό γεγονός. Τι άλλο κάνει η κολπική μαρμαριγή? Αρχίσαμε και μιλάμε πλέον ότι αρχίζουμε και χαζεύουμε. Όσοι μεγαλώσαμε, κύριε Κανονίδη, αρχίσαμε και ξεχνάμε. Λέμε, ο δίσκος γέμισε ή κάτι άλλο συμβαίνει? Μάλλον συμβαίνει και κάτι άλλο. Εδώ είναι πολλοί παράγοντες, αλλά αυτό που πλέον είναι γνωστό είναι ότι η κολπική μαρμαριγή σχετίζεται και με διαταραχές της νόησης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει εμείς μια διατριβή στην κλινική μας που το βλέπουμε με ειδικά εργαλεία αυτό των νευρολόγων. Η κολπική μαρμαριγή, όπως και η ισχαιμία, κύριε Σιάνο, είναι πολλές φορές και ασυμπτωματική. Και πολλή κουβέντα, τι θα κάνουμε με την ασυμπτωματική κολπική μαρμαριγή κτλ. Μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση δείχνει ότι όταν έχεις λίγα επεισόδια ασυμπτωματικής κολπικής μαρμαριγής, το να κάνεις καρδιακή ανεπάρκεια είναι σχετικά μικρό. Υπάρχει, αλλά αν έχεις περισσότερης διάρκειας επεισόδια ασυμπτωματικής κολπικής μαρμαριγής, σχεδόν τριπλασιάζεται η πιθανότητα να εμφανίσεις καρδιακή ανεπάρκεια. Και πάλι το ερώτημα όμως, αυτά είναι νούμερα. Πώς τα εξηγείς? Ότι η μαρμαριγή θα σου κάνει την καρδιακή ανεπάρκεια ή αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι θα κάνουν περισσότερη μαρμαριγή έχουν κάτι άλλο που μπορεί στο τέλος να εκφραστεί και με καρδιακή ανεπάρκεια? Την απάντηση τη δίνετε εσείς. Ας πάμε λοιπόν στις θεραπείες. Και εμένα μ' αρέσουν, είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, μ' αρέσουν τα σύρματα, μ' αρέσουν τα χρώματα, μ' αρέσουν να βάζω τα χέρια μου. Αλλά πριν κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει να σκεφτούμε για ποιο λόγο κάνει ο άλλος κολπική μαρμαριγή. Και αν έρθει αυτός ο κύριος εδώ πέρα και σου πει κάνω κολπική μαρμαριγή, ποιος θα ψήφιζε ότι αν να πάει να κάνει ablation, γιατί θα σωθεί? Αν μου τον στείλετε εμένα, εγώ δεν θα του κάνω ablation. Θα του έλεγα να χάσει 30 κιλά, να ρυθμίσει την πίεσή του, το ζάχαρό του και μετά, αν παραμείνει η μαρμαριγή, συζητάμε αν θα κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς εδώ το γουζάκι το αγαπάμε, κύριε Πρόεδρε, και τώρα το καλοκαίρι θα το ρίξουμε και λίγο έξω με τις μπυρίτσες. Και η κατανάλωση αλκοόλ είναι γνωστό ότι κάνει, ερεθίζει το υπόστρωμα για να κάνεις κολπική μαρμαριγή. Αυτή είναι πάλι μια πολύ πρόσφατη μελέτη, η οποία έδειξε ότι αν απέχεις, ο ίδιος, αν απέχουν από τη λήψη αλκοόλ, ένα μεγάλο ποσοστό σταματάει να έχει τόσο πολλά επεισόδια. Αν δίναμε εδώ πέρα λοιπόν το τραγικό λάθος, δίναμε και ένα φάρμακο, προφανώς οι καμπύλες θα αφίστανται και θα λέγαμε ότι το φάρμακο έκανε το καλό. Αλλά βλέπετε με μία τεχνική, ένα χάσε βάρος, δεύτερο μην καπνείς και μην πίνεις πολύ. Άρα λοιπόν μην ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και όπως κύριε Κατσέ, εσείς που είστε κλινικός,
υπάρχει και στις επίσημες οδηγίες και τις προηγούμενες και τις αυτές που θα βγουν τώρα. Πρώτα κάντε όλα αυτά και μετά να σκέφτεστε τα μεγάλα λόγια. Και αυτή η μελέτη ακριβώς τι έδειξε. Αυτό είχε αποδειχθεί. Πολύ πρόσφατη δημοσίευση, η μελέτη RACE3, που είχε μία ομάδα που παίρνανε τα φάρμακα και τα λοιπά τι έπρεπε και οι άλλοι που εκτός από αυτά κάνανε και την υγειονοδιαιτητική αγωγή. Και βλέπετε τη διαφορά. Άρα λοιπόν δεν είναι χαζομάρα το να λες τον άρρωστο μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Όσον αφορά τα επεμβατικά, δεν θα επιμείνω πολύ, διάφορες τεχνικές, αυτό που υπάρχει σήμερα και αυτό κάνουμε όλοι, έχει απλουστευτεί η μέθοδος, γιατί όσο πιο πολύπλοκη την κάναμε, τόσο πιο πολλές ήταν οι ιατρογενείς επιπλοκές, όχι μόνο οι τραυματικές, αλλά και οι αριθμιολογικές. Απομονώνουμε τα στόμια των πνευμονικών φλεβών. Και γίνεται είτε με την κλασική μέθοδο point by point ή με το cryo balloon. Έχουν βγει και καινούργια συστήματα τώρα, βγήκαν και με υπερήχους, δεν πήγαν καλά. Αυτές οι δύο τεχνικές εξίσου καλές και οι δύο. Αυτή η τεχνική είναι λίγο πιο δύσκολη, χρειάζεται να έχεις έναν καλό operator και να καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Αυτή την τεχνική μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε που πιάνουν λίγο τα χέρια του. Αλλά πρέπει να ξέρει πότε να σταματήσει εδώ. Γι' αυτό το ρώτησα πριν, κύριε Σιάνο. Μπορεί να το κάνει και ένας επεμβατικός εδώ πέρα που μπορεί να μην έχει ιδέα ηλεκτροφυσιολογίας. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει μετά εστίες αριθμιολογικές και να δημιουργηθούν αυτές οι αέναες κολπικές ταχυκαρδίες και πρέπει κάποιος να ξέρει τι να αποφύγει. Έχουν βγει καινούρια. Εμείς θέλουμε τώρα γρήγορα. Γιατί να χάνουμε 2 και 3 ώρες. Τώρα ένας καλά εκπαιδευμένος με το point by point σε 1 με 1,5 ώρα έχει τελειώσει. Με το cryo balloon σε 1,5 ώρα έχει τελειώσει. Γενικώς θέλουμε να χρησιμοποιούμε καθετήρες οι οποίοι δίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά ενέργεια. Αυτό είναι της μόδας αυτό τον καιρό. Και βεβαίως τα απεικονιστικά, το σύστημα στερεοτάξης το οποίο είχε βγει πριν πολλά χρόνια η επεμβατική, το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί βγήκε από την επεμβατική, ρομποτική μέθοδος. Ο ένας μπορεί να είναι στο Σικάγο και ο άλλος να είναι στο Αχέπα, ο άρρωστος, και να κάνει από το Σικάγο να κατευθύνει τους καθετήρες. Εντυπωσιακό, πάρα πολύ ακριβό ακόμη και πάρα πολύ βαρύ. Το Robocop, το θυμάστε, κύριε Πρυγάκη. Είναι, εμένα μου θυμίζει ακόμη, που είναι η καινούργια version αυτό, το Robocop, όχι τον έξυπνο, το υβρίδιο του ανθρώπου, αλλά τον άλλον εκεί, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Αυτό κάνει ακόμη 3 εκατομμύρια. Εμάς, τώρα που κάνουμε το καινούριο εργαστήριο, μας προτάθηκε να το πάρουμε, δεν το αντέχει το πάτωμα, θέλει ειδικές θεμελιώσεις. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος ότι χρησιμοποιείται και τόσο πολύ. Υπάρχουν, επίσης, πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Όλοι βάζαμε τον καθετήρα, ο Βασιλικός είναι καλός, το κάνει καλά. Ο Κανονίδης, ακόμη καλύτερος, κάνει πιο καλά. Να μην λέω άλλα ονόματα, ο Τζίκας δεν είναι καλός και δεν έχει καλά αποτέλεσμα. Γιατί ο καθετήρας δεν ξέραμε τι κάνει. Τώρα έχουμε αισθητήρες στους καθετήρες μας και ξέρουμε τουλάχιστον ότι πατάμε και πατάμε με τη σωστή πίεση. Εδώ είναι η καινούργια μόδα που έχει και υπερήχους και μπορούμε να δούμε ακριβώς και την εξέλιξη της βλάβης. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να καίμε, πώς τα λένε κύριε Κανονίδη, αυτά τους αδένες μας γενικώς, και εσείς κύριε Σιάνου χρησιμοποιείτε πολύ εκνοβολία και εμείς χρησιμοποιούμε πολύ εκνοβολία, γι' αυτό ήρθε και η μαγνητική τομογραφία, να κάνουμε με μαγνητική τομογραφία. Από το Leipzig ξεκίνησε, υπάρχει και ένα κέντρο στην Αγγλία, δεν φαίνεται να πολύ προχωράει αυτό. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, βλέπεις εκείνη την ώρα τι γίνεται, πώς εξελίσσεται η βλάβη σου κτλ. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, δεν προχώρησε αυτή η μέθοδος. Καινούργιες μέθοδοι, πιο έξυπνες από εμάς που σμπρώχνουμε καλώδια, με νανοσωματίδια κτλ, που πάνε εκλεκτικά σε διάφορα πλέγματα κτλ, είναι υπό εξέλιξη και πολύ ενδιαφέροντα. Στο διατάφτα όμως, αυτή η τεχνολογία βοηθάει και γιατί να την χρησιμοποιήσω αφού έχω τα φάρμακα. Είναι πλέον γνωστό και από ό,τι κριτική και μπορείτε να ασκήσετε, και είμαι ανοιχτός να τη συζητήσουμε τη μελέτη Καμπάνα, η οποία σύγκρινε ακριβώς τα φάρμακα με το ablation, έδειξε τελικά, per protocol ανάλυσης, όχι το intention to treat,
ότι αυτοί που κάναν ablation πήγαν πολύ καλύτεροι σε σχέση με αυτούς που πήραν φάρμακα. Γιατί πολλοί πηγαίναν από τη μία κατηγορία στην άλλη. Και αυτή είναι η μεγάλη κριτική της. Με την καρδιακή ανεπάρκεια, είμαι σίγουρος ότι η κολπική μαρμαγή, το ξέρετε, είναι κομμάτι της καρδιακής ανεπάρκειας και πολλές φορές δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συχνότητα, χάνει την κολπική συστολή κτλ. Εάν κάνεις ablation σε αυτούς του υψηλού κινδύνου ασθενείς, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένος για να το κάνεις, αυτοί θα πάνε καλύτερα. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Έχουμε έναν συνάδελφο από τον Παπα-Νικολάου, κύριε Μπομπότη, διαπρεπή αιματολόγο, ο οποίος ήρθε σε τελικά στάδια καρδιακής ανεπάρκειας, ο οποίος τολμήσαμε και του κάναμε αυτό το πράγμα και τώρα είναι κλάση 2. Θα μου πεις, έτυχε. Μπορεί. Όσον αφορά τις επιπλοκές, ακούτε ότι υπάρχουν πολλές επιπλοκές. Υπάρχουν επιπλοκές, αλλά στα έμπειρα χέρια αυτές οι επιπλοκές μειώνονται πολύ και βεβαίως όταν γίνονται αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά. Ενώ σε άπειρα χέρια, ακόμη και να γίνουν, μπορεί να χάσεις τον άρρος. Αν τρυπήσεις τον αριστερό κόλπο, ένας έμπειρος μπορεί πολύ γρήγορα να παρακεντήσει. Ο άπειρος θα τα χάσει και ο άρρωστος θα χαθεί από το tamponade και είναι κρίμα. Εδώ λοιπόν από ένα μεγάλο κέντρο, 16 χρόνια κοιτάξαν πάνω από 10.000 ασθενείς και είδαν ότι το tamponade υπάρχει, αλλά όσο περνάει, βλέπετε, οι δεκαετίες, μειώνεται σημαντικά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε διαφορετικό τρόπο αντιπηξίας. Να σας θυμίσω ότι πλέον το ablation γίνεται με αντιπηκτική αγωγή, δεν σταματάμε την αντιπηκτική αγωγή από πριν, το οποίο μείωσε πάρα πολύ τα εγκεφαλικά επεισόδια. Και βεβαίως με τους καινούργιες τεχνολογίες καθετήρες που ξέρουμε, με τους αισθητήρες πίεσης, που ξέρουμε πότε θα πάμε να τρυπήσουμε ή όχι τον αριστερό κόλπο. Στον πραγματικό κόσμο είναι η πρώτη φορά που δείχνουμε αυτά τα δεδομένα και χαίρομαι να τα μοιραστώ μαζί σας. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα δεκτός στο EuroPace από το ευρωπαϊκό δίκτυο του το EORP. Είμαι σίγουρος και κάποιοι συμμετείχατε. Είναι τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Μπορεί στο Harvard ή στο HEPA ή στο ένα ή στο άλλο που είναι υψηλή volume κέντρα να έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα κτλ. Αλλά τι γίνεται αν εγώ θα στείλω και τον άρρωστό μου στο Ιπποκράτιο που είναι ένα μέτριο, ούτε κακό ούτε καλό νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν έχουμε απόλυτη Ευρώπη αντιπροσώπευση. Οι Έλληνες είχαμε αντιπροσωπευτεί αρκετά καλά. Και αυτό που είδαμε, εμείς χωρίσαμε τους ασθενείς, μάλλον τα κέντρα, πάνω από 3.500 ασθενείς, σε υψηλού φορτίου, μέσου φορτίου και χαμηλού φορτίου. Αυτή είναι κάτω από 70 περιπτώσεις το χρόνο. Και αυτή, συγγνώμη, είναι πάνω από 250. Και είδαμε αυτό που περιμέναμε να δούμε. Όσα λιγότερα κάνεις, τόσο πιο πολλές είναι οι επιπλοκές σου που αφορούν κυρίως το εγκεφαλικό και κάποιες καρδιολογικής αρχής επιπλοκές, κυρίως από το tamponade. Αυτό όμως, αν θέλουμε να μιλήσουμε τη στατιστική, αυτό ήταν unadjusted data. Όταν κάναμε adjusted τα data για τις διάφορες κλινικές παραμέτρους, με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε ότι δεν υπήρχαν διαφορές. Και λέμε, γιατί δεν υπάρχει διαφορά στο σούπερ κέντρο με το κέντρο το οποίο κάνει 5 περιπτώσεις το χρόνο, διότι οι ασθενείς που πάνε σε εκείνο το κέντρο είναι διαφορετικοί, είναι πιο εύκολοι οι ασθενείς. Και αυτό που φαίνεται εδώ είναι από το Judge Vask και από τα χαρακτηριστικά της κολπικής μαρμαγής. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα υψηλού volume κέντρα κάνουν πιο πολλές επιπεπλεγμένες περιπτώσεις, αν μπορούμε να πούμε, με μόνιμη ή εμένουσα μαρμαρή σε σχέση με τους προτάριδες. Οι προτάριδες κάνουν κυρίως εύκολους ασθενείς. Και γι' αυτό το λόγο τελικά αυτές οι καμπύλες φάνηκε ότι συγκλίνουν και δεν υπάρχει διαφορά. Στην Ελλάδα τι κάνουμε. Κολπική μαρμαργή κάνουμε. Είναι πάνω από 1.000 επεμβάσεις το χρόνο σε 6-7 κέντρα στην Ελλάδα, η οποία γίνεται πάρα πολύ καλά. Αυτό που κάνουμε και σωστά κάνουμε, που κάνουν και οι περισσότεροι, το 70% ασχολούνται με την παροξυσμική κολπική μαρμαργή, διότι αυτοί έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα στην κατάλυση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον όμως, και ίσως κάποτε πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, είναι
Τι γίνεται. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά κέντρα, όπως πολλά κέντρα κάνουν αγκυπλαστικές, πολλά κέντρα βάζουν βηματοδότες, πολλά κέντρα κάνουν ablation κτλ. Αν δεις τα νούμερά τους όμως από πίσω, αυτά που έχουν τις τυπικές προδιαγραφές για να κάνουν με τα ευρωπαϊκά standards είναι πάρα πολύ λίγα. Εμείς λοιπόν βάλαμε το 100, το οποίο δεν είναι και κανένα μεγάλο νούμερο. Αυτοί που κάνουν πάνω από 100, που είναι 7 ή 8, όχι 9 κέντρα στην Ελλάδα από τα 30, κάνουν και κυρίως και τη μεγάλη μάζα της κολπικής μαρμαριγής. Ενώ οι άλλοι που κάνουν λίγα, κάνουν και ολίγων κολπική μαρμαριγή. Αυτό που θέλουμε όμως να πούμε είναι, αν έχετε έναν άρρωστο για να κάνει ablation κολπικής μαρμαριγής, να τον στείλετε στα 7-8 κέντρα αυτά, για να έχει τα αποτελέσματα και την ασφάλεια που θα περιμένετε. Αλλιώς μπορεί να το στείλει σε μένα που έχω κάνει ένα στη ζωή μου, ή σαν να πάω να κάνω εγώ ολικές αποφράξεις. Θα πιάνουν τα χέρια μου. Αλλά θα τον σκοτώσω τον ασθενή. Στο okay, στο διατάφτα, πώς βλέπουμε αν κάναμε καλό ή όχι. Ένα είναι τα συμπτώματα. Θα σηκωθεί κάποιος και θα μου πει, είναι ασυμπτωματικά. 50-50, είναι ασυμπτωματικά. Στην πράξη όμως δεν μπορούμε να βάζουμε σε όλους ILR. Δεν μπορούμε να βάζουμε. Άρα λοιπόν, τους λέμε, όπως και οι οδηγίες λένε, παίρνει κάθε μέρα το σφιγμό σου. Μία φορά, δύο φορές. Και άμα δεις, ειδικά στους άνω των 65, κύριε Κανονίδη. Κοντά είμαστε λοιπόν και εμείς να αρχίσουμε να παίρνουμε το... Λοιπόν, αυτό είναι αποτελεσματικό. Οι άλλοι που τους αρέσει η τεχνολογία, να τα ένα, να το άλλο, εγώ έχω αυτό εδώ, είναι το Cardia, κάνει $99, σου λέει, βγάζει 30 δευτερόλεπτα ένα ωραιότατο καρδιογράφημα και στο στέλνει και στο κινητό και στο κινητό το στέλνει στο γιατρό σου και οτιδήποτε άλλο. Ωραιότατο καρδιογράφημα, υψηλής ποιότητας. Και θα μου πει ο κύριος Τζίκας που του αρέσει, μόλις ήρθε από το πλαίσιο, πήγα και πήγα στο πλαίσιο, το iWatch, το οποίο κάνει 420 ευρώ, πόσο κάνει τώρα, και βγάζει ένα ωραιότατο καρδιογράφημα, το οποίο το αφήνουν και στην Ελλάδα πλέον, δεν είναι κλειδωμένο. Το οποίο το έχω δει εγώ σε κάποιους φίλους μου που έχουν iWatch και δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Έλα όμως που στην Ελλάδα ζούμε και ακόμη δεν έχω δει η Rolex να βγάλει τέτοιο ρολόι. Όταν βγάλει ρολόι θα πάρω κι εγώ τέτοιο. Λοιπόν... Και η τεχνολογία, λοιπόν, ο κύριος Μπομπότης και ο κύριος Χιάνος τα ξέρουν καλύτερα από μένα αυτά. Ο κορονοϊός μας έδωσε την... έχει και τα καλά του, ότι αναπτύξαμε πολύ γρήγορα τεχνολογίες, ψηφιακές τεχνολογίες, εκατοντάδες apps στα τηλέφωνά μας, κάποιες είναι καλές, κάποιες δεν είναι καλές, αλλά έτσι αρχίζει ο ασθενής, καταγράφει τα δεδομένα του κτλ. Και αν θέλει ή επιτρέπεται από την νομοθεσία, τα στέλνει και στο γιατρό του. Ή αν θέλει, ο γιατρός του τα παίρνει. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τέτοια πράγματα και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Τελειώνοντας λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξαναπώ ότι η κολπική μαρμαριγή είναι ένα πράγμα σαν να λέμε μελαχρινή, σαν να λέμε ξανθή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν, βλέπετε, κολπική μαρμαριγή, αλλά δεν μπαίνουν σε ένα καλούπι. Να θυμάστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η κολπική μυοκαρδιοπάθεια. Έχουμε απεικονιστικές τεχνικές, τις οποίες δεν ανέφερα για λόγους, μπορούμε να το συζητήσουμε, πάρα πολύ ωραίες σήμερα. Το πιο σημαντικό είναι μην ξεχνάμε την αντιπικτική αγωγή και πώς θα τη δούμε. Και εάν θέλουμε να στείλουμε τον ασθενή μας για κατάλυση, κάποιοι ασθενείς πρέπει να κάνουν κατάλυση, κάποιοι ασθενείς δεν πρέπει να κάνουν κατάλυση, εκεί και εμείς πλέον... αρχίζουμε και μιλάμε για προσωποποιημένη προσέγγιση. Δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλική, για την εξαιρετική παρουσίαση. Πραγματικά καλύψατε όλα τα θέματα ενός πολύ εκτεταμένου πεδίου μέσα σε μισή ώρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την τεχνική σας αυτήν την που αναφέρατε, που μπορείτε να προβλέψετε, ας το πούμε, την... ενδεχόμενη επέλευση κολπικής μαρμαριγής σε έναν άρρωστο. Ήθελα να ρωτήσω, ποια βλέπετε να είναι η κλινική εφαρμογή, ας το πούμε, αυτής της μεθόδου, δηλαδή ποιον άρρωστο θα στείλω σε εσάς για να τον ελέγξετε αν θα κάνει ή δεν θα κάνει και τι συνέπειες θα έχει πρακτικά, ας πούμε, για αυτόν τον άρρωστο. Αυτό το ερώτημα με απασχολεί τα τελευταία 15 χρόνια, κύριε Κανονίδη. Αυτά που σας έδειξα είναι αλγόριθμοι οι οποίοι
Όχι, δεδομένου ότι, ότι προβλέπεται, δεν αμφιβάλλουμε. Όχι, πρέπει να σας πω τους περιορισμούς. Οι περιορισμοί είναι πού αρχίζει και πού τελειώνει το κύμα ΠΕ. Το 80 με 90% το βρίσκεις. Αλλά υπάρχει και το 10% που δεν μπορείς να το, όσο ειδικός και να είσαι. Άρα λοιπόν από εκεί μπαίνει ένα bias στην τεχνική. Είχαμε δεδομένα που είχαμε και από το ίντερνετ και δικούς μας ασθενείς. Είδαμε ότι κάναμε πολλά λάθη, τα ξανακάναμε. Τώρα, σε αυτή τη φάση, ο αλγόριθμος είναι αρκετά καλός στο να διαχωρίσει, όχι να προβλέψει, στο να διαχωρίσει αυτόν που έχει κάνει η κολπική μαρμαρίγη και αυτόν που δεν έχει. Και τώρα αυτό το project που τρέχουμε είναι να δούμε αν μπορεί να προβλέψει στο μέλλον. Και θα έβαζα εγώ, όπως και το κάνουμε κλινικά, έναν άρρωστο που έχει κάνει 2 επεισόδια κολπικής μαρμαρίγης το χρόνο. Με ενδιαφέρει να δω, έχουμε βγάλει cut-off points αυτή τη στιγμή, έχουμε βγάλει αυτό που λέμε φυσιολογικές τιμές και μη φυσιολογικές τιμές, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν. Και θα πούμε ότι αν περνάει από το άρρωση ή την τάδε τιμή, τότε έχει περισσότερη πιθανότητα κτλ. Και μπορεί να τον έχω στο μυαλό μου να είμαι πιο επιθετικός. Αυτό δεν αλλάζει τίποτε όμως στην κλινική αντιμετώπιση. Η κλινική αντιμετώπιση είναι πρώτα απ' όλα ο θρομβοβολικός κίνδυνος. Υπάρχουν δεδομένα και τώρα συνεργαζόμαστε σε ένα consensus paper με τους Αμερικανούς που έχουν βάλει και το κύμα P, είναι PCHVASC, ορισμένα χαρακτηριστικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα βγει. Και είμαι σίγουρος ότι θα μπαίνουν και κάποια άλλα δεδομένα δημογραφικά. Θα βγαίνουν συνεχώς διάφορα scores, αλλά εγώ σαν κλινικός γιατρός που μου αρέσει να είμαι, θα κοιτούσα το προφίλ του κάθε ασθενούς. Αν έχει πολλά επεισόδια, θα είμαι επιθετικός και θα ψάξω για ποιο λόγο. Το να κάνει μία φορά επεισόδιο δεν θα τον έκανε τίποτε, αλλά αν κάνει ένας 25, θα έψαχνα και άλλα πράγματα. Θα δεις το short QT σύνδρομο, εγώ έχω δει 3 στη ζωή μου, αλλά τα 2 ήρθαν γιατί είχαν κολπική μαρμαριγή. Μπρουγκάντα, 25ηδες που έχουν κολπική μαρμαριγή, σκεφτείτε μήπως έχουν μπρουγκάντα από πίσω και διάφορα άλλα. Οικογενείς μορφές που αρχίζουμε και βλέπουμε. Όταν αποφασίζετε να κάνετε ablation σε έναν ασθενή, σας ενδιαφέρει να ξέρετε και το ανατομικό υπόστρωμα του κόλπου και πώς το διαπιστώνετε αυτό. Τους κάνετε όλους, παραδείγματος χάρη, μαγνητική ή, ή το εκτιμάτε αυτό από τη χαρτογράφηση, όπως γνωρίζετε, δηλαδή, κάνετε μια χαρτογράφηση και ανάλογα... Πριν φτάσεις, γιατί λοιπόν, στη έχει μια... Πριν φτάσεις στη χαρτογράφηση, είναι αυτό που είπε πολύ ωραία ο κύριος Χιάνος. Αν έχω λεφτά, τα κάνω όλα. Αν είχα λεφτά, λοιπόν, θα έκανα σε όλους μια μαγνητική, να ξέρω, έχει 3 φλέβες, 15 φλέβες. Γιατί δεν έχει 4 φλέβες ο άνθρωπος. Αυτό που λέμε 4 φλέβες είναι για λόγους να συζητάμε. Έχουν 2 και 2, έχουν 5, έτσι είναι πολύ συχνό αυτό το πράγμα. Έχουν μια μικρή εδώ και μια τεράστια από την άλλη μεριά. Καλό λοιπόν για μένα είναι να το ξέρω. Δεν έχουμε όμως λεφτά και κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που κάνουμε εμείς, αυξάνει το κόστος. Όχι, αυξάνει το κόστος. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς, πάντοτε παίρνουμε αγγιογραφία, κάνουμε εκλεκτική αγγιογραφία στις φλέβες όταν είμαστε μέσα. Θα μου πεις, μπορεί να είναι αργά αυτό. Καλό είναι να ξέρω ότι έχει. Στο 95% δεν έχει κάτι τρομερά αδύνατο. Αφού κάνουμε αγγιογραφία, ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα, αν επιλέξεις τη μέθοδο του κράιο, πας με το κράιο. Αν επιλέξεις το άλλο, πας με τη μέθοδο την άλλη που κάνεις και τη χαρτογράφηση. Τα καλά του και τα κακά του. Το κράιο δουλεύει πάρα πολύ καλά, αλλά δουλεύει σε μένα, σε σένα, άντε και στον κύριο Πυργάκη. Στον παππού μου ή στη γιαγιά μου δεν δουλεύει τόσο. Το μικρόφωνο, όχι, για να, επειδή καταγράφεται. Εγώ ήθελα να ρωτήσω στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί τώρα οι περισσότεροι επεμβατικοί που κάνουν τα ablation λένε ότι όσο πιο πρόωρα γίνει το ablation, τόσο καλύτερα τα... Θα οδηγήσουμε κατευθείαν έναν ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια να παρουσιάσει κολπική μαρμαρίγη. Δηλαδή, θα τον πάμε γρήγορα για ablation. Δύο πράγματα. Ένα, εκτός από τη φιλοσοφία που είπα τόσο καιρό, το πρακτικό τι κάνουμε εμείς, το νωρίτερο, το καλύτερο να κάνει το ablation ο άλλος. Διότι αν τον αφήσει και έχει 5-6 επεισόδια, τον άλλο χρόνο θα έχει 16 και τα αποτελέσματά σου δεν θα είναι καλά. Αν λοιπόν δεις με το 1 και το 2,
δεν θα τον έκανα ποτέ, εκτός αν το θέλει ο άρρωστος. Αν έχει κάνει 4, 5 και είναι 40 χρονών ή 45 και δεν θέλει να παίρνει ρυθμονόρμη οτιδήποτε, έχει ένδειξη 1α να κάνει ablation. Δεν μιλάμε γι' αυτόν και κυρίως τέτοιους κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε και καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια και τους επιπλεγμένους, βλέπεις το συγκεκριμένο άρρωστο. Αν λόγω της μαρμαριγής απορριθμίζεται και άλλο, θα τον κάνεις. Αν η μαρμαριγή του είναι on top σε κάτι άλλο που βλέπεις ότι δεν μπορείς να καταλάβεις αν αυτό τον απορριθμίζει ή όχι, θα τον αφήσεις την ησυχία του. Μία άλλη κατηγορία την οποία την βλέπουμε όλοι και κάποιοι, αν δεν το σκεφτούμε, την ξεχνάμε, είναι οι λεγόμενες τάχυ μυοκαρδιοπάθειες από την κολπική μαρμαργή που δεν ελέγχεται. Αυτό είναι γύρω αυτό είναι από την κολπική μαρμαργή, κατά. Ναι, και κάνουν μυοκαρδιοπάθεια λόγω της ταχείας. Εγώ λέω σε έναν εγκατεστημένο που έχει εγκατεστημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν έχει εγκατεστημένη καρδιακή ανεπάρκεια και κάνει κολπική μαρμαργή και τον απορριθμίσει ακόμη παραπάνω, θα το συζητούσα να το κάνω σχετικά νωρίς. Επίσης, ναι. Αν αυτός ο άρρωστος, τι εξέλιξη, δηλαδή η επιτυχία του ablation, θα δούμε έχει. Την ίνωση, θα δούμε δεν, το μέγεθος του αριστερού κόλπου. Εκεί ξεκινάς με ένα κακό υπόστρωμα, ξεκινάς με ένα υπόστρωμα ίνωσης. Εγώ θα έδινα ένα ποσοστό 60% στο χρόνο να μην έχει υποτροπή, ενώ αν το έκανα σε μένα ή σε σένα, θα έδινα 80% γεμάτο. Αλλά το 60% είναι καλύτερο από το 0. Σίγουρα. Και βεβαίως, άλλο τι λένε τα papers και άλλο τι κάνουμε στην πράξη. Διότι και εγώ, όταν ήμουν νεότερος, που έστειλα τέτοιους ασθενείς στα μεγάλα ονόματα, κάναν αυτό που ήξερα και εγώ να κάνω. Του κάναν να even odd ablation κτλ. Αυτό το ήξερα να το κάνω και εγώ. Και δεν, αυτά που γράφουν. Τώρα, επειδή οι 10 άνθρωποι, τα 10 κέντρα, είναι αξιοπρεπείς όλοι, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά. Και κάνουν και τέτοια περιστατικά και πιστέψτε μου ότι αρκετά από αυτά πάνε και πολύ καλά. Δεν είναι πανάκια. Είναι σαν αυτά που λέει ο κύριος Χιάνος. Τέχνη για την τέχνη, όχι. Κάνεις καλό σε κάποιους ανθρώπους. Και η ποιότητα ζωής, μην μιλάμε για μακροημέρευση τώρα, είναι, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά σε έναν άρρωστο που είναι κλάση 3, τον κάνεις 2 ή 1:2, ας ζήσει 1,5 χρόνο ακόμη. Αλλά να το ζήσει και ευχάριστα. Καλά. Και πολύ... Στο μικρόφωνο. Η απορρίθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας, πώς να το πω, είναι μονόδρομη. Γιατί βλέπουμε συχνά την ώρα που κάνει μια κολπική μαρμαριγή να κάνει την κάμψη του. Από εκεί και ύστερα είτε ανατάσσεται είτε όχι και ελέγχει τη συχνότητά του. Πολλοί από αυτούς πάνε πολύ καλά. Δηλαδή έχουν μια, πολύ καλά στο πλαίσιο της καρδιακής ανεπάρκειας. Μόνο μία απορρίθμιση είναι ένδειξη για να πάει να... Αυτό είναι κλινικό κριτήριο δικό σας. Έχεις τον άρρωστο μπροστά σου, αν έχεις ένα ερείπιο, δεν αξίζει τον κόπο. Αν έχεις όμως έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι στη γέφυρα για μεταμόσχευση, ή είναι νέος, ή έχει μικρά παιδάκια, καταλαβαίνεις το. Εκεί θα ήμουν λίγο πιο επιθετικός. Και βεβαίως, μια και το θίξατε, εμείς βλέπουμε συχνά σχετικά νέους ασθενείς, 60-άριδες, 65-άριδες, όταν γίνεται εμένουσα η μαρμαργή τους και δεν μπορούν να αναταχθούν με το αγκορόμ που δίνουν όλοι, τους αφήνουν στο έλεος του Θεού με κολπική μαρμαργή. Το έχουμε δει πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Και είναι για μένα εγκληματικό. Και πολλοί δεν κάνουν ηλεκτρική ανάταξη, η οποία είναι ασφαλέστατη, ακριβώς. Δεν κοστίζει και πολύ αποτελεσματική. Είναι επίσης ένα άλλο πράγμα, κύριε Κατσέα. Δηλαδή, και αυτοί οι ασθενείς μετά ξεφεύγουν και μετά θα έρθουν μετά 2 χρόνια που θα τους αφήσει σε κολπική μαρμαρίγη και θα είναι με τα ειδήματα κτλ. Προσπάθησε να το αποφύγεις. Κάποιους θα το κάνεις, σε κάποιους δεν θα το αποφύγεις. Αλλά έτσι είναι η ιατρική. Κύριε Βασιλική, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος. Μια που σας έχουμε εδώ, μια φιλοσοφική ερώτηση. Τώρα αρχίζει. Από ό,τι κατάλαβα από την ομιλία σας, πιστεύετε, δηλαδή. Στην κολπική μαρμαριγή έχουμε τη θρόμβωση και την αρρυθμία. Και λέμε ότι, λέγαμε μάλλον, ότι η θρόμβωση είναι αποτέλεσμα της αρρυθμίας. Τώρα μάλλον υπάρχει μάλλον μία τάση, διαφαίνεται μία τάση που λέει ότι και τα δύο είναι φαινόμενα ενός αρχικού φαινομένου που είναι η αλλαγή της, της δομής, δηλαδή η ίνωση του... Σε κάποιους. Ναι.
Το πιστεύετε αυτό, ποια είναι η άποψή σας? Για να το αναφέρω, το πιστεύω με την έννοια ότι με έχει κάνει εντύπωση. Ούτε είμαι σοφός, ούτε έξυπνος. Ναι, από τα απλώς προσπαθώ να λέω ότι έχω κοινή λογική. Αν λοιπόν στους μισούς ασθενείς που παθαίνουν εγκεφαλικό, που έχουν ιστορικό κολπικής μαρμαργής, δεν έχουν επεισόδιο αρρυθμίας, κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι για όλους, δεν μπαίνουν όλοι στο ίδιο τέτοιο, αλλά τουλάχιστον θα ήμουν πολύ υποψιασμένος σε έναν άρρωστο που έχει και άλλες συνοσιρότητες. Αν είμαι διαβητικός, αν είμαι υπερτασικός, θα είμαι και... πολύ πιο υποψιασμένος. Και όχι, εγώ για να επικροτήσω και αυτό, εγώ κάποτε, όπως το γνωρίζετε, κάναμε και κατηδίαν με το chat σκορ. Εγώ είχα αυτές τις επιφυλάξεις, έχουμε ένα σκορ για την κολπική μαρμαριγή και μέσα στους παράγοντες δεν μπαίνει κανένας παράγοντας που να σχετίζεται με την κολπική μαρμαριγή. Ξέρω εγώ αν είναι... ο κόλπος, αν είναι παροξυσμική, όχι κτλ. Που ακριβώς αυτό, ακριβώς το γεγονός επιβεβαιώνει και... Αυτό, Γιάννη, αντανακλά, είναι θέμα μαθηματικών. Αυτά τα scores βγήκαν από στατιστική ανάλυση μεγάλης... ναι, το οποίο όμως βγήκε... Γιατί δεν βγήκε το μέγεθος του αριστερού κόλπου? Γιατί δεν βγήκε στατιστικά από τη συγκεκριμένη database των 60 τόσων χιλιάδων που έπαιζε ο ΛΥΠ. Ο ΛΥΠ με μια database έπαιζε 60 τόσους χιλιάδες ασθενείς. Από εκεί λοιπόν έβγαλε αυτό το πράγμα. Δεν βγήκε. Η κοινή λογική λέει ότι όσο πιο μεγάλο κόλπο έχεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα. Ή αν βάλουμε και τα καινούρια, το strain του κόλπου, αν μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό κτλ. Πιθανώς θα τα δούμε. Υπάρχουν, δεν τα έδειξε επίτηδες. Υπάρχουν τέτοιες καινούριες δημοσιεύσεις από MRI, όχι μόνο από υπερήχους και από MRI, που δείχνουν ότι έχουν προγνωστική αξία. Πιθανώς να τα δούμε. Στο μέλλον. Όχι, θα τα δούμε σίγουρα και θα αλλάξει. Όπως επίσης και η διάρκεια της κολπικής μαρμαριγής δεν παίζει ρόλο. Έτσι. Για αυτό το είναι που λένε ότι δεν παίζει, αλλά τώρα υπάρχουν καινούριες δημοσίες που λένε ότι μάλλον παίζει. Μάλλον λογικό θα είναι. Και γι' αυτό το λόγο, επίσης, για να τελειώσω και αυτό, μια ερώτηση και στους νεαρούς συναδέλφους. Κάνεις λοιπόν το ablation, πάει εξαιρετικά, του βάζεις και ένα ILR και βλέπεις ότι δεν κάνει καθόλου κολπική μαρμαριγή. Θα του κόψεις τα αντιπηκτικά ή όχι? Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι αν έχει τσάτ βάσκ πάνω από 2 και να είναι συνέχεια σε φλεβόκοβο, δεν τα κόβεις τα αντιπηκτικά. Σε 2-3 χρόνια μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς αντανακλά και αυτή τη φιλοσοφία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη για την υπέρβαση του ωραρίου, αλλά νομίζω...